Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, η ημέρα ορκωμοσίας για τους νέους υπουργούς του νέου ανασχηματισμού και όποιος αντέξει. Του Οσίου Αγαπητού και του Αγίου Λέοντα σήμερα, και μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Αγαπητό, το Λέον, το Λέοντα και το Λεοντόκαρδο. Όσο για τον καιρό, σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά να είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Να δώσω τις πρώτες καλημέρες στην Ελεάνα, τη Νίνια, τη Χριστίνα, τον Ευθύμη, τη Δώρα, τη Δέσποινα, την Ευτυχία, τη Γιώτα, το Θάνο, τη Σταυρούλα, τη Βάσο, την Πόλη, τον Κώστα, τη Δανάη, την Κατερίνα, την Ιωάννα στην Κοπενχάγη, το Μινά, την Εύα. Στον Παναγιώτη, στο Φιλισάκη, στο Στέλιο, στην Τίμη, στον Αντώνη και στην Ειρήνη. Να πω και μια μεγάλη καλημέρα στο κύριο Κοντονή που έχω εδώ απέναντί μου, Δευτέρα σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχει πάθει μια αγκύλωση στον αντίχειρα, θα τα πούμε μετά αυτά. Α, δεν είναι, νόμιζα ότι ήμουν στην τηλεόραση, συγγνώμη. I wanna see it in your eyes.
Και καθώς προσπαθούσαμε εδώ με τον κύριο Γιώργο να αναλύσουμε γιατί έπαθε την αγκύλωση από χθες το βράδυ. Εγώ χαιρετάω πια με το δάχτυλο το μεσαίο, μάλλον το μεγάλο δάχτυλο όπως λέμε. Τον αντίχειρα. Με τον αντίχειρα, ναι. Στη μέση και τα δάχτυλα έτσι τους φίλους μου, τους αεξίδες που έχω απέναντί μου, τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλημέρα, καλημέρα. Να βάλω κάποια από τα μηνύματά σου. Το ένα. Καλά, εντάξει. Έτσι χαιρετάνε, δεν χαιρετάνε έτσι. Λοιπόν, το ξέρετε ότι ο τροχός γυρίζει. Αυτά είναι αναλώσιμα. Σήμερα εσείς, αύριο οι άλλοι. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε σήμερα. Ποιοι είναι οι άλλοι? Οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο ελληνικό πρωτάθλημα? Αυτό που υπάρχει, ποδοσφαίρου. Γιατί στο μπάσκετ. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως κάτι για την ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, έτσι. Όταν φτάσουμε στα αθλητικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα νέα διαβάζουμε. Πολάκης Νάρκη. Κοίταξε, είναι γραμμένα πολύ όμορφα. Τι εννοείται? Το Πολάκης με δύο λάμδα. Πολάκης, πολλές φορές ναρκοθετεί. Ηχητικά σε πηγαίνει, σε παραπέμπει στον Πολάκη, ναι, τον. Αλλά κύριο. Μπορεί να μας πει ο κύριος Πολάκης, όταν ένας βουλευτής ή υπουργός παίρνει 7.000 και δεν μπορεί να σπουδάσει την κόρη του, εγώ που παίρνω 1.500 ευρώ σύνταξη. Δεν τα παίρνω. Ναι. Και γι' αυτό σας κοιτάζω έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, που παίρνω αυτή τη σύνταξη. Δεν έχω πιει καφέ ακόμα, δηλαδή, σας παρακαλώ, μην πετάτε τέτοια ποσά. Πώς μπορώ να σπουδάσω τις κόρες μου και τις εγγόνες μου? Να πάτε στον κύριο Πολάκη να σας πει πώς πήρε. Άρα, τα 100 λοιπόν, χιλιάρικα. Τα 100 χιλιάρικα τα πήρε από μη συστημική τράπεζα, λέει ο ίδιος. Κρατική τράπεζα, και φαίνεται ότι από αυτή την κρατική τράπεζα που την έχουν κάνει την Attica Bank, προφανώς εκεί πήγαινε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μήπως ήταν χορηγός επικοινωνίας. Κιανού? Του κύριου Πολάκη. Όχι, παιδί. Όχι, του Πολάκη λέμε τράπεζα. Μπορεί, γιατί λέει 100.000 και σε προσημειωμένο σπίτι. Έτοιμα. Ευγενική χορηγία θα ήταν. Τώρα εντάξει. Τι να κάνουμε. Αυτό ο Έλληνα. Το θέμα είναι ότι αυτό μα δουλεύει και εμεί δυστυχώ. Χορεύουμε. Μπράβο. Λοιπόν, περνάμε στο έθνο. Να περάσουμε και στο έθνο, λοιπόν. Αγωνία για 95.000 μαθητέ στη Β' Λυκείου. Πονοκέφαλο για τα νέα τμήματα, καθώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το επιστημονικό αντικείμενό του και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Τώρα το βρήκαμε. Τώρα πάμε στο ποταμάκι, δεν το ξέρετε? Εντάξει. Αυτοί οι πέντε γρίφοι όμως να μας πούν που είναι με το νέο σύστημα. Γιατί εγώ ξέρω, στα 50 χρόνια της καριέρας μου ως δημοσιογράφος, κάθε υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων έκανε το δικό του εξεταστικό. Α, συγγνώμη, συνεχίζει να υπάρχει και θρησκευμάτων? Γιατί έχω έτσι κάποιες αυτές. Εγώ είμαι της παλιάς σκοπής. Γιατί και εγώ της παλιάς είμαι. Λέω συνεχίζει. Και θα το βάλω αυτό και θα το βάζω. Ή έχει μείνει το παιδείας τώρα μόνο? Κοίταξε, για αυτούς έχει μείνει το παιδείας ή μάλλον το απαιδείας. Βάζει και ένα σθετικό άμπροστα. Απαιδείας. Α, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά ένας πονοκέφαλος που κανείς δεν μπορεί να γίνει δέκτης αυτού του πονοκεφάλου. Συμφωνώ. Συνεχίζουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει το έθνος. Κόκκινα δάνεια παγώνουν για 3 μήνες οι πληστηριασμοί. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι εδώ? Κοίταξε, είναι προεκλογικό το φαινόμενο. Όμως εγώ να σου πω κάτι που βάλαμε χθες με τον Γιώργο τον Αθιά το πρωί στην εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή του που έχει και είναι πρώτη σε θεματικότητα. Βάλαμε λοιπόν ένα πληστηριασμό για 504 ευρώ. Mm-hmm. Το είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή εδώ αν θυμάσαι. 504 ευρώ γίνεται κατάσχεση μιας κατοικίας στους Αγίους Αναργύρους. 3 του Μαρτίου. Μάλιστα, τι να πεις. Εντάξει, αυτά είναι, είπαμε, τα είπα και στην Παρασκευή. Αυτά είναι τα άσχημα, αυτά είναι που πονάνε. Όχι, και αυτά μένουν. Γιατί λέει εδώ ότι οι πληστηριασμοί για 3 μήνες παγώνουν κτλ. Γιατί δεν το λένε στους Δήμους? Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει τέτοια. Για 100 ευρώ χτυπάς. Όπως επίσης και η ΔΕΗ. Τι κάνει η ΔΕΗ? Δεν πλατιάζουμε, απλώς λέμε το πώς έχει. Είναι θέματα της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Γιατί μόνο η ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ, το ξέρετε, το από 101 ευρώ ξέρω, και πάνω μας τελειώσατε. 370 ευρώ, δεν έχει λήξει ο λογαριασμός για να πληρωθεί και σε παίρνουν από την, πώς τη λένε, από ένα δικηγορικό γραφείο, λέει, γραφείο συνεκκησίων είναι αυτό, τι είναι αυτό το. Όχι, καλή συνεκκησίων τώρα. Ένα ευγενικό γραφείο που σε ενημερώνει. Ναι. Αμέσως. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δηλαδή, κύριε Γιώργο. Με σχόλια πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Είναι δηλαδή μια υπηρεσία, σας ενημερώνει. Αυτά ήταν παλιά. Παλιά. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μάχη ενάντια στα φέουδα. Επιχείρηση διαφάνειας σε ένοπλες δυνάμεις.
γράφει η εφημερίδα των συντακτών, έτσι. Για τη μάχη αυτή λοιπόν. Μια μάχη που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και ποια είναι τα φέοδα. Δεν υπάρχει σαφής πληροφόρηση. Άμα το διαβάσεις και το κειμενάκι λέει με μεγάλη καθυστέρηση φαίνεται να οδεύει επιτέλους. Το ρίξαμε στην καθυστέρηση τώρα. Τι έχει ο ένας καθυστέρηση, τι έχει άλλη καθυστέρηση. Εντάξει, θα πάμε. Αν έχει καθυστέρηση είναι κακό. Ναι, να το προσέξουμε αυτό. Τέλος πάντων, εκείνο όμως που πρέπει, ή μάλλον σε εκείνο που πρέπει να καθίσεις λίγο, είναι άλλο αγανακτισμένοι και άλλο ναζιστές. Μπορεί να μας πει κάποιος ποιους θεωρεί ναζιστές? Δεν μπορώ να σας πω, τι να σας πω, ο καθένας το ξέρετε. Και τους συναδέλφους, ότι... που είναι υπό νέα διεύθυνση πια η εφημερίδα και το ξέρεις καλά, να μας πει ποιος είναι ο ναζιστής. Εγώ ο ναζιστές ξέρω, ας πούμε, ξέρω εγώ τη Χρυσή Αυγή, την βαθιά Χρυσή Αυγή. Αυτούς εννοεί, χιλιάδες κόσμος εννοεί αυτούς, δεν το ξέρω. Λοιπόν, περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Κάντε αίτηση για να βρείτε την προσωπική διαφορά. Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι θα συμπληρώσουν έντυπο για να βρουν διαφορά. Μισθούνται πάρα πολύ. Τόσες αιτήσεις έχουμε κάνει και μιλάω και για τον εαυτό μου, έτσι. Τόσες αιτήσεις έχουμε κάνει στο τσπάθ το δικό μας. Εδώ, εκεί, παρακάτω, παραπάνω. Και δεν νομίζω να πλαισθεί. Μία απάντηση δεν πήρα. Αιτήσεις δίνεται και κάποια χρηματάκια, αν ναι, δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, δεν δίνεις τώρα. Παλιά δεν δίνεις, τώρα δεν δίνεις. Α, δίνεις... τώρα είναι δωρεάν. Ναι, η αίτηση δωρεάν. Τώρα πας, όταν είναι και δικηγόρος. Αν πας σε κανένα δικηγόρο. Βέβαια. Πρέπει να έχεις ένα πορτοφόλι μας. Μα δεν θα πάτε τώρα έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μιλήσω και να πω το εξής, ότι η προσωπική διαφορά ποια είναι. Γιατί το λέει εδώ και έχει δίκιο η εφημερίδα. Γράφει, ας πούμε, το χαρτί που παίρνει ο συνταξιούχος. Σύνταξη 800 ευρώ. Προσωπική διαφορά 250 ευρώ. Δηλαδή 1050 ευρώ που παίρνεις, σου λέει ότι 800 πρέπει να πάρεις, 250 είναι η προσωπική διαφορά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα στο πάρει. Σε προειδοποιεί όμως. Να σε κλέβει. Εντάξει. Ναι. Έτσι, μπράβο. Σε προειδοποιεί. Λοιπόν, ένα άλλο εγώ θέμα. Δεν έχω ακούσει ποτέ να με προειδοποιήσω όταν μου κλέβε τα λεφτά από την τσέπη μου. Σιγά-σιγά σας το λέω. Μα δεν θα τα έκλεψα τότε. Λοιπόν, για πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Προσέξτε τι θα πω. Ο αναπασοκισμός έφερε γκρίνιες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αναπασοκισμό? Νόμιζα ότι θα ξεκινάγαμε με αυτό, με τον ανασχηματισμό. Όχι, καλά, αυτό ήταν την Παρασκευή. Σήμερα η ερκομοσία είναι. Εντάξει. Ορκίζομαι να είπα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια ορκίζομαι. Τι ορκίζεσαι? Αυτό δεν λέμε στο δικαστήριο. Τι μισό λεπτό σε έχουν βάλει, τώρα στη ΣΥΡΙΖΑ στην. Όχι, εγώ είπα να πω την αλήθεια εδώ. Α, για πείτε την αλήθεια, κύριε Γιώργο μας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και οι δύο αυτοί, οι τέσσερις μάλλον, είναι σαν τα τέσσερα γκολ που έφαγε η ΑΕΚ χθες, Βαγγέλη Μπάρτινε. Οι τέσσερις αυτοί έβριζαν. Έβριζαν. Όποιος βρίζει, μπαίνει στην κυβέρνηση. Και του δίνει και μια καρέκλιτσα. Το πόθεν έσχεσαι όμως ανατρέπει τους ισχυρισμούς του Πολάκη. Για να σας επαναφέρω στην καθημερινότητα της πληροφόρησης. Μάλιστα, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και ανατρέχει, λέει, παντού και πάντοτε. Η ανατροπή ήταν το ίδιο του κυρίου Πολάκη. Μόνος μου και όλοι σας. Μάλιστα. Φιλελεύθερος, προοδευτικό μέτωπο της δεκάρας με πολιτικά υλικά κατεδαφίσεως. Απελπισμένοι ρακοσυλλέκτες. Κοίταξε, η εφημερίδα Φιλελεύθερος, βάσει όλων αυτών που γράφει, έχω την εντύπωση πως νομίζω, δεν το ξέρω κιόλας, νομίζω ότι όλοι, πως το πες εκεί ο τίτλος? Τους ρακοσυλλέκτες. Α, για τους αρρώσκες, ποιους εννοεί όμως? Απελπισμένοι ρακοσυλλέκτες, αυτούς που μπήκαν τώρα στην κυβέρνηση, του ανασχηματισμού, του νέου, του ελπιδοφόρου. Ελπιδοφόρος, είναι σήμερα του Αγίου Ελπιδοφόρου? Όχι. Α, γιατί άκουσα για κάτι λέοντες και τα λοιπά. Το αγάπη του. Ναι, άκουσε κάτι. Για να είμαστε και ειλικρινείς, η καλή εφημερίδα μπορεί να υπενήσει το οτιδήποτε. Υπό τον όρο όμως ότι ο ανασχηματισμός αυτός που δεν είναι προεκλογικός, αλλά είναι. Γιατί θα ακολουθήσει κι άλλος δηλαδή. Νομίζω θα βγάλουν 2-3 υπουργούς ακόμα. Αχα. Για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Είναι ένα παιχνίδι και μη σου κινεί την περιέργεια που έλεγε και λέει ο Τσίπρας. Ναι. Που έλεγε, λέει ο Τσίπρας, ότι εγώ θα κάνω εκλογές τον Οκτώβριο. Γιατί το λέει? Διότι από 16 του μηνός Μαρτίου και μετά, που θα έχει περάσει τα πάντα, θα αρχίσει να δίνει πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ, ψίχουλα. Έχει και αυτός τσοβόλα δηλαδή. Δυστυχώς. Μάλιστα. Είναι ο ίδιος. Περνάμε στην κόντρα.
Η κατάθεση Τσουκάτου για τα 12 δις από χορηγίες επιχειρηματιών ανοίγει ξεχωριστή δικογραφία. Κινδυνεύει με παραμποπή στη δικαιοσύνη. Ποιος? Ο Σιμίτης. Κοίτα, κάποιο θύμα πρέπει να βρεθεί. Και πάλι. Τι εννοώ? Ξεχνάς τι έγινε με τον Άκη τον Τζογατζόπουλο? Όχι, καλά, πήγε και μια βόλτα αυτό το πανικό. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν οι προηγούμενοι υπουργοί που μπήκαν είναι παιδιά του Άκη Τζογατζόπουλου. Σχεδόν όλα. Ηλικιακά δεν γίνεται να νοσημεί τη παιδί του Άκη τώρα. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα οι υπουργοί που μπήκανε τώρα στην κυβέρνηση είναι παιδιά του Άκη Τζογατζόπουλου. Αλλά μπορεί να μας πει ο κύριος Τσουκάτος γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είπε λέξη περί αυτών όλων. Άμα δεν του ζητούσε κανένα, τι θα πήγαινε μόνο, θα έπαιρνε ένα μικρόφωνο και θα μιλούσε, κύριε Γιώργο, τώρα. Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί. Εντάξει. Ναι, αλλά όταν το ρώτησαν κάποτε, λέει: εγώ δεν ξέρω πού πήγε το 1 εκατομμύριο το γερμανικά μάρκα ή δολάρια, τι ήταν εκεί. Μπορεί να μην είχε ειδοποιήσει εκείνη τη στιγμή. Α, να μην είχε ειδοποιήσει. Τώρα ειδοποιήθηκε. Βέβαια. Λοιπόν, περνάμε στην αιστεία. Η Ελλάς χρήζει την Τουρκία αφεντικό του Ισλάμ στον κόσμο. Για πείτε μου την άποψή σας εδώ. Μάλιστα, η αιστεία λοιπόν, η πολύ καλή αιστεία, και βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Μανώλης ο Κοτάκης έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ύστερα θα του μιλήσουμε για τα κομμάτια ως που κάμισα, για τα κόμματα που είναι ως που κάμισα, αλλά χωρίς Ελένη. Χωρίς Ελένη. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Η Ελλάς χρήζει λοιπόν την Τουρκία αφεντικό του Ισλάμ στον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Διότι σε 2 ώρες, 2,5 που κουβέντιασε ο Τσίπρας με τον Ερντογάν, ναι, δεν μάθαμε από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού τουλάχιστον τι υπόθηκε. Μάθαμε όμως τι υπόθηκε από την πλευρά του Ερντογάν, ο οποίος είπε, του είπε, κοίταξε, εγώ που βλέπεις εδώ στις εκκλησίες στην Τουρκία έχει καμπαναριό. Θα κάνεις και εσύ στην Αθήνα με μιναρέ. Θα βγαίνει ο Τελάρης εκεί και θα λέει 4 έφαγε η ΑΕΚ, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, να το διακομωδήσω και λιγάκι, γιατί λοιπόν, όσον αφορά το θέμα με τα κόμματα που λέει ο συνάδελφος, ο Μανώλης ο Κοτάκης, έχει απόλυτα δίκιο. Το χωρίς Ελένη έχει σημασία. Πουκάμισο χωρίς Ελένη. Δηλαδή είναι ένα άδειο πουκάμισο. Λέει το πουκάμισο αυτό ποια είναι, της Ελένης. Πού είναι η Ελένη? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Μιναρέ στην Αθήνα θέλει ο Ερντογάν. Είναι αυτό που λέγατε τώρα. Ο Πρωθυπουργός θα έλεγε ναι στη συνάντηση, αλλά φοβήθηκε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το καταλαβαίνετε. Θα έλεγε ναι γι' αυτό δηλαδή. Μάλιστα. Φυσικά. Σου λέει ναι, θα χτίσουμε, αλλά δεν θα έχει μιναρέ. Οπότε δεν θα μάθει ο κόσμος για τα 4. Και εντάξει, μην να σκέφτεστε ότι στενοχωρείτε και κάποιους ανθρώπους πρωί-πρωί, έτσι. Να είμαστε λίγο πιο στενοχωρά, αφού χαμογελάει ο Βαγγέλης. Αναγκαστικά το παιδί. Α, ναι. Λοιπόν, έχει τραυματιστεί. Περνάμε στις αθλητικές. Το καλύτερο του Βαγγέλη. Λοιπόν, στη Sport Day. Δυνάστης, 24η συνεχόμενη σεζόν με κούπα για τον κυπελούχο Παναθηναϊκό. Κερνάμε μετά, μπορείτε να περάσετε. Τα κύπελα σηκώνουμε εμείς. Δεν βάζουμε 4 γκολ και πληγώνουμε τον άλλον. Ο κάθε ένας έχει τις αδυναμίες του. Είναι η μοναδική κούπα που σήκωσε ο Παναθηναϊκός. Ακολουθούν και άλλες. Μακάρι. Εγώ λοιπόν, το εύχομαι. Έχει όπως, και κάτι άλλο από πρέπει, κάτω τώρα, μισό λεπτό, όμως... γιατί δεν φαίνεται καθαρά. Είναι σε κάτι κόκκινο, είναι το φόντο. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Μάλλον τώρα. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό πρέπει να λέει. Είναι με κόκκινα γράμματα, γιατί εγώ δεν ναι, έχω. Ναι, με κόκκινα είναι. Δυστυχώς δεν την έχω εδώ. Δεν χρειάζεται για να μην μου πάτε τώρα τίποτα πρωί-πρωί. Α, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω πως αναφέρεται στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, γιατί ξέχωρα τα πλάκα και τα αστεία που κάνουμε μεταξύ μας εδώ. Είναι και ήταν μεγάλη νίκη, διότι από το 0-1 κατάφερε να σημειώσει μέσα σε 37 λεπτά 4 γκολ. Καθώς η ΑΕΚ δεν μπήκε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί αν έπαιρνε, θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Κοίταξε, η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Μα αυτό σας λέω. Πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός έκανε λάθη επί λαθών. Αλλά ναι, Βαγγέλη μου, 4 γκολ έχει εδώ το ΑΕΚ. Πάμε στη Sport Time. Την πάτησε ο Ολυμπιακός με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, διέλυσε την ΑΕΚ. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά δεν μου αρέσουν οι τίτλοι τώρα, την πάτησε, την... Τέλος πάντων, είναι τίτλος. Αυτός χρησιμοποιούν. Είναι τίτλος. Όμως μην ξεχνάμε ότι χθες ξέκωσε και κάποιος άλλος κύπελο. Ναι, ασφαλώς και παγκόσμια και η ΑΕΚΑΡΑ έκλεισε το σπίτι, εντάξει, στη Φλαμέγκο και κατέκτησε το διπυρωτικό στην κορφή του κόσμου, η αρμάδα του Μπάνκι. Εντάξει, αυτά να λέμε και όχι τώρα. Τα εγώ 4 επιμένω, και τα... επιμένω, μπράβο ΑΕΚ,
και είναι ένα κύπελο που το έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, όπως ξέρεις. Λοιπόν, περνάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Να περάσουμε στον κόκκινο. Όποιος περάσει από το περίπτερο να το διαβάσει μόνος του, γιατί τέτοιοι τίτλοι δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Καλά, λέει ηδονή ο άνθρωπος, γιατί θεέ μου. Είπε ηδονή, δεν είπε κάτι άλλο. Περνάμε στην πράσινη που είναι πιο προσγειωμένη και αναφέρει μόνο τη λέξη κούπες. Κούπες. Αφιερωμένο στο Θανάση, συγκίνησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις δηλώσεις του για το θείο. Στο θείο. Ναι, γιατί ο μπαμπάς του είναι και νονός της κόρης. Ήταν νονός της κόρης. Λοιπόν, και περνάμε στο φως. 4-1 την ΑΕΚ. Θρύλος, όνειρο. Ναι, έχει με, η εφημερίδα έχει μια μεγάλη γιγαντιαία φωτογραφία του φίλου μου, του μικρού, του Ολυμπιακού. Ε, πιανού, του Φορτούνη. Του Φορτούνη. Και βεβαίως και των άλλων παικτών, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι η εφημερίδα αυτή ήταν και είναι σχολείο για πολλούς δημοσιογράφους. Και ποιος δεν έχει διαβάσει φως, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αθλητική ώρα. Παγκόσμια Βασίλισσα σήκωσε και το διεπηρωτικό μέσα στη Βραζιλία. ΑΕΚ θεά όλης της γης. Είπαμε, ναι. Οφείλουμε συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα. Το γιατί είπαμε, πραγματικά... αλλά για διάβασε και λίγο παρακάτω τι λέει. Ανέστησε τον πεθαμένο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή όταν τρώει η ΑΕΚ 4 γκολ είναι πεθαμένος ο άλλος. Δεν κατάλαβα. Δεν φημολογήσετε και για την ομάδα που έχετε. Μάλλον δεν φημίζετε για την ομάδα που έχετε τώρα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, και τελευταία στη live, Βασίλισσα του κόσμου για την ΑΕΚ, δυνάστης ο Παναθηναϊκός για το ως κυπελούχος και στον Ολυμπιακό τώρα με την ΑΕΚ, την τελείωσε. Την τελείωσε, έτσι λέει. Ναι, την έλειωσε, εντάξει. Την τελείωσε, το βάζει πιο καλύτερα. Εντάξει, την έλειωσε τώρα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Είναι η τίτλη των εφημερίδων πάντων. Δυστυχώς τα αθλητικά. Είναι πιασάρι. Μπράβο, στα αθλητικά δεν είναι τώρα τίτλη, μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, όταν απευθύνονται σε ανθρώπους που πρέπει να αποβάλουμε τον οπαδισμό. Εγώ έχω δουλέψει σε πολλές αθλητικές εφημερίδες και έχω κάνει τίτλας, όπως λέγονται αυτοί. Είναι το να βγάλει μία λέξη μόνο που να περιέχει όλο το παιχνίδι ή αν θέλεις όλη την ιστορία. Ξέρετε κύριε Γιώργο μου πόσες λέξεις υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο εκτός από την έλειωσε το πάτησα. Το για ξέρετε πες, καλύτερα από ναι, μένα. Πάρα πολλές. Τι να βάλει, νίκησε. Εντάξει. Δεν είναι πιασαρικό. Δεν είναι. Mm-hmm. Απλά θέλουμε τον οπαδισμό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Νομίζω ότι να σας αποχαιρετήσω. Γεια σου Βαγγέλη μου. Φτάσαμε ένα λεπτό πριν τις 8.30 εδώ στην επικοινωνία 94FM με τον Βαγγέλη Παπά στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών και τον Παύλο Ανδριά στο μικρόφωνο. Σε ένα λεπτό πάλι μαζί σας.